Λοιπόν, ο Θεοδόσης Πάνου εδώ και ο Άγγελος Βουράκης, δικαστικά και αστυνομικά, δυστυχώς στον αφρό της επικαιρότητας. Ξεκινάμε με τον Άγγελο και τα όσα έχουν γίνει το πρωί στην δίκη Επισπυρίγου. Κόλαση. Κόλαση, ε. Κόλαση. Κόλαση και θέλω να σου πω ότι ξεκινάει το δικαστήριο αυτό λίγο πριν από τη δικαστική αίθουσα και μετά συνεχίζεται. Είχαμε και μια μάχη μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αυτή τη φορά ο κύριος Κούγιας αποκάλεσε τον πατέρα των τριών παιδιών από την Πάτρα Μόσχο Σιτευτό. Από το Κλαρινό Γαμπρός πήγαμε στο Μόσχο Σιτευτό. Είπε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, εξέφρασε πάλι την απορία του, πώς μια μάνα σκοτώνει τα παιδιά της για χάρη ενός Μόσχου Σιτευτού. Mm-hmm. Ναι. Ξεκίνησε πάλι με αυτά. Αναφέρθηκε και είναι κάτι το οποίο παρουσίασε και μετά στο δικαστήριο. Πάντως, να πω κάτι μόνο σε αυτό. Μια μάνα δεν σκοτώνει τα παιδιά της, τελεία. Για κανένα λόγο. Ούτε για τον Κλαρινό Γαμπρό, ούτε για το Μόσχο το Σιτευτό. Για κανένα λόγο. Να το λύσουμε αυτό, να ξεμπερδεύουμε. Θέλω να σου πω ότι η ένταση κλιμακώθηκε πάρα πολύ μέσα στη δικαστική αίθουσα πριν ανέβει το δικαστήριο. Ο κύριος Κούγιας επιτέθηκε σε συναδέλφους μας. Μάλιστα. Ήταν εκεί ένας συνάδελφος από μια κυριακάτικη εφημερίδα η οποία έχει πρωτοστατήσει στο θέμα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πάρα πολύ. Και τους επιτέθηκε, τους χώρισαν οι αστυνομικοί, θέλω να σου πω. Δηλαδή, επιτέθηκε για να τους διαιρεί. Ξεκίνησε φραστικά και κινήθηκε εναντίον τους και οι αστυνομικοί μπήκαν στη μέση προκειμένου να τους χωρίσουν και λέγοντάς τους θα έπρεπε να ντρέπεστε, βάλατε μία αθώα στη φυλακή, να πας και να το πεις και σε αυτόν τον συνάδελφό σου με τα πράσινα παπούτσια. Χρησιμοποίησε και κάποιους άλλους χαρακτηρισμούς, τους οποίους για ευνόητους λόγους δεν αναφέρω. Είναι κάτι το λέω για τα πράσινα παπούτσια, διότι το γράφει συνέχεια στις ανακοινώσεις του και αναφέρεται σε συγκεκριμένο συνάδελφό μας. Και μετά από λίγο, αφόσον ηρέμησαν τα πνεύματα, ανέβηκε και η έδρα και ξεκίνησε η εξέταση του πατέρα των τριών παιδιών από την Πάτρα, από τον κύριο Κούγια, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, μέσα στη δικαστική αίθουσα και σύμφωνα με τους κανόνες της ποινικής δικονομίας. Όπου προσπαθεί να καταδείξει ότι και ο άνθρωπος αυτός ήθελε την γυναίκα αυτή και δεν είχε σκοπό να αποχωρήσει από το σπίτι, γιατί της αποδίδεται το κίνητρο ότι το έκανε για να τον φέρει πίσω και ότι τον ρώτησε ότι. Για ποιο λόγο να σκοτώσει το παιδί, εφόσον ήταν αυτό το παιδί που σας κράταγε στο σπίτι. Ναι. Έτσι εξελίσσεται πάνω κάτω το δικαστήριο. Περιμένουμε να μάθουμε και τι θα γίνει και στη διαδικασία.